Τώρα είναι με το νούμερο 24 ο Χαρίς. Με το 30 ο Ροδοσένους, ο ύψους 1,76 γκάρτ. Δεν είναι ιδιαίτερα ψηλός, αλλά είναι πάρα πολύ καλό στο χειρισμό της μπάλας ο Ροδοσένους. Νοησία, τελειώνει το 24, υποπίεση. Το σούτ στο διχτάκι. Φλάτ, ωραία, πάσα στην weak side, στη γωνία. Ο Πιλακούτας σκοράρει για 3. Wesley Harris, αποστάρει, θα πάει κάτω από το καλάθι, μέσα! Στις τελευταίες 3 επιθέσεις, απλά η πρώτη φορά η βολή δεν σημειώθηκε. Πιλακούτας για 3, ξανά σκοράρει από το ίδιο σημείο. Έδειξε ότι το μόνο που χρειαζόταν ένα χρόνο συμμετοχής. Και φέτος, ως αρχηγός της Ομόνιας, Chris, τον Johnson. Έρχεται το double team αναγκαστικά, διότι υπάρχει το mismatch κάτω το καλάθι και να το εδώ το mismatch που αποδεικνύεται. Σε πίεση, κυκλοφορία της μπάλας, τελειώνει το 24, shoot από μακριά του Χάρις, μέσα. Θα περάσει εκεί την προσπάθεια από τον Κρίλ να το σταματήσει, για 3 είναι ο Κωνσταντίνης που σκοράρει. Τον έχει 5 rebound, ο Wesley Harris έχει 11. Wesley Harris, ο οποίος είχε 27, 10,7. Η άμυνα της ΕΘΑ έχει γυρίσει. Το shoot που γίνεται μέσα από τον Μυθυλό. Καρά πριν το τέλος του ημιχρόνου, τρέχει ένα σέρι 6-0 πάντως. Χάρις απαντάει με τον ίδιο τρόπο από τα 6-75. Κάνει και το κλέψιμο, ψηλά η πάσα στο Κρίλ από τον Φλατ. Και κατάφερε και μείωσε λίγο διαφορά. Καλή άμυνα τώρα, η ΕΘΑ προσπαθεί να ξεφύγει στο τέλος. Ο Γκάρθ, πολύ δύσκολο καλάθι. Ο Κρίλ, ο οποίος με τους πόντους πέτυχε, είναι στους 10 τώρα. Άμυνα της Ομόνιας με την ομάδα του κύριου Νέλσον να κάνει το κλέψιμο. Συνέχεια ήρθε. Σοβαθμή στην τέταρτη θέση μαζί με Αποέλα, Απόλλωνα, Ανόρθωση και Απόπ που έχουν 2-2. Σούτ από μακριά μέσα για 3. Ήταν ο Χάρις και Μύθυλος. Πιλακούτας και πάλι από τα 6-75, μέσα και αυτό. Τελικά η Ομόνια πολύ καλύτερη στο δεύτερο μέρος, επανήλθε στη διεκδίκηση της νίκης. Γκάρθ θα πάρει το σούτ, θα ευστοχίσει ο Γκάρθ μεγάλο.